Κώστης Βασιλείος, Κόκκινη Κολέτα. Και από την επιχείρηση και από την Υπουργία. Κορδαλής Νικόλαος. Κουβέλης Βασιλείος. Κουστέρη. Κρέσπη Κατερίνη. Yes. Εδώ στις εγκαταστάσεις Club Hotel Casino Λουτράκη μια σπουδαία εκδήλωση έχει ολοκληρωθεί με την απονομή βραβείων στους εθελοντές αδημοδότες επιχείρησης για το σπουδαίο έργο για την κοινωνική τους προσφορά στο θέμα της αιμοδοσίας. Η διευθύντρια της αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Κορίνθου, η κυρία Κάλλη Φαρμάκη, με τη μακροχρόνια προσφορά της θα μας πει δύο κουβέντες και για την εκδήλωση αλλά και για τη σημασία της αιμοδοσίας στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Καταρχάς για την εκδήλωση, η οποία ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία που έγινε για πρώτη φορά από το Club Hotel Casino για τη βράβευση των εθελοντών αιμοδοτών. Η συνεργασία με το Καζίνο Λουτρακίου είχε αρχίσει από πολλά χρόνια, από το 97, έκανε όμως κάπου και τα τελευταία 5 χρόνια η διεύθυνση της επιχείρησης την αναζωογόνησε και την έκανε να αναπτυχθεί σε ένα από τους μεγαλύτερους φορείς εθελοντών αιμοδοτών του νομού μας. Σήμερα τιμήθηκαν οι εθελοντές αιμοδότες του Καζίνου και με μετάλλια, που σημαίνει αυτό ότι έχουν δώσει αίμα πάνω από 10 φορές, και με επένους όσοι είχαν δώσει αίμα πάνω από 5 φορές, και όλοι ανεξαιρέτως με ειδικά διπλώματα από το Καζίνο Λουτρακίου. Αυτό δίνει μια άλλη διάσταση στον χώρο του καζίνου, την κοινωνική προσφορά του, αλλά και την ευαισθησία των εργαζομένων σε αυτό το τόσο σημαντικό τομέα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Γιατί θα ήθελα να πω ότι η τράπεζα μας εδώ στο καζίνο όχι μόνο δίνει, αλλά και δεν χρησιμοποιεί όλα τα αίματα που δίνει, τα χρησιμοποιεί κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς. Μόνο ένα 30% από ό,τι πάνε στις οικογένειες των εργαζομένων. Σαφώς, όποιος είναι εθελοντής αιμοδότης καλύπτεται πλήρως από το σταθμό και είναι μία από τις συνεργασίες που προσβλέπουμε, γιατί είναι νέοι άνθρωποι με μεγάλη όρεξη για δουλειά και με μεγάλο ζήλο. Θα ήθελα να τους συγχαρώ. Πιστεύω ότι αυτοί οι πυρήνες της αιμοδοσίας θα πρέπει να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση, ούτως ώστε όλοι οι φορείς της περιοχής, ο ένας μετά τον άλλον, για να ανανεώνονται οι εθελοντές αιμοδότες. Γιατί κάποια στιγμή υπήρχαν κάποιοι παλιοί αιμοδότες που τώρα έχουν ξεπεράσει το όριο ηλικίας. Βέβαια, αυτοί μας βοηθούν πάντα, οργανώνοντας και συμπαραστεκόμενοι. Τους νεότερους. Υποδέχεται μια μακροχρόνια. Κύριε Βραχάτη, μια σημαντική και θα έλεγα πάρα πολύ θετική πρωτοβουλία της επιχείρησης για τη βράβευση των εθελοντών αιμοδοτών έχει ολοκληρωθεί. Θα σταθώ σε δύο κουβέντες σας που είπατε στην ομιλία σας. Παροτρύνατε τους συναδέλφους σας, τους εργαζόμενους, να διευρύνουν τον ανθρωπισμό τους και την αλληλεγγύη τους. Πείτε μας δύο κουβέντες για τη σημερινή εκδήλωση. Είναι γεγονός ότι το αίμα κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο αναγκαίο. Κάθε μέρα δεκάδες εκατοντάδων συνανθρώπων μας αντιμετωπίζουν το οξύ φάσμα να μην μπορούν να καλύψουν την ανάγκη του αίμα. Καλούμε κάθε Κορίνθιο, κάθε Κορίνθια, κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνίδα, κάθε συναδελφό μας να δώσουν 2 σταγόνες ελπίδας, 2 σταγόνες ζωής, 2 σταγόνες αίματος σε όλους όσους το έχουν ανάγκη. Είναι συνεισφορά ανθρωπισμού, είναι στάση αλληλεγγύης σε μια εποχή που ανθρωπισμός και αλληλεγγύη παίρνουν κρίση. Εκ μέρους των 1.800 εργαζομένων της επιχείρησής μας, εμείς είμαστε χαρούμενοι που τα τελευταία 5 χρόνια συμμετέχουμε πάρα πολύ σημαντικά και δυναμικά στην εθελοντική αιμοδοσία. Είναι μια στάση ζωής, είναι μια ξεχωριστή συνεισφορά της επιχείρησης στην ανάδειξη της προσωπικότητας και του χαρακτήρας του εθελοντή αιμοδότη. Γι' αυτό και τους βραβεύσαμε, για την αξία και στάση ζωής. Αυτό επιβραβεύσαμε. Σας ευχαριστούμε. Και εμείς. Με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Κορίνθου, κύριο Σαβανό, κρατάω μια κουβέντα σας που είπατε στη διάρκεια της σημαντικής αυτής εκδήλωσης για την απονομή βραβείων σε θελοντές αιμοδότες. Ότι χρειαζόμαστε 1.300 χέρια για να δώσουν μονάδες, εισάριθμες μονάδες στα παιδιά που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία στον τόπο μας. Όχι, δεν είναι 1.300, είναι υπερδιπλάσιες. Υπερδιπλάσιες. Είναι 3.500 μονάδες. Να σας δώσω μία διάσταση.
του προβλήματος. Ένα πάσχον από μεσογειακή αναιμία χρειάζεται 2 μονάδες αίμα κάθε 15 μέρες. Δηλαδή χρειάζεται 4 μονάδες κάθε μήνα, δηλαδή χρειάζεται 50 μονάδες κάθε χρόνο. Εμείς έχουμε γύρω στα 70 με 75 παιδιά που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία. Καταλαβαίνετε το νούμερο. Φτάνει 3.500 μόνο οι απαιτήσεις των πασχόντων μεσογειακής αναιμίας, χώρια τα τροχεία, χώρια τα προγραμματισμένα χειρουργία, χώρια τα ανίατα νοσήματα, χώρια οι αναιμίες. Φανταστείτε το μέγεθος. Και αυτό σας ρώτησα ακριβώς για να δούμε αν είναι ικανοποιητική η προσέλευση πλέον των εθελοντών αιμοδοτών, τόσο από την επιχείρηση τη συγκεκριμένη σήμερα δόλο και από άλλες μαζικές χώρους εργασίας. Σας είπα, η επιχείρηση του Club Hotel Casino μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, για το λόγο ότι πληρεί δύο στοιχεία, δύο παραμέτρους που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικές για να μπορέσουμε να κάνουμε ανάπτυξη του εθελοντικού κινήματος. Πρώτον είναι το μεγάλο εύρος αριθμού προσωπικού που απασχολεί και δεύτερον είναι ότι είναι νέα άτομα σε ηλικία που αυτό συνεπάγεται ότι, ξέρετε, όσο περνάνε τα χρόνια και όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, αποκτά διάφορα προβλήματα, ανοσοκαταστέλλεται το ανοσοποιητικό του σύστημα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δώσει αίμα. Με αυτή την έννοια, έτσι, δεν έχει άλλα στοιχεία ρατσισμού κτλ. Επομένως, οι αιμοδότες, οι νέοι αιμοδότες είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Γι' αυτό δίνουμε μεγάλη έμφαση στο καζίνο, για το λόγο ότι απασχολεί και πάρα πολλούς εργαζόμενους και νέους εργαζόμενους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.